Από το πρωί της Δευτέρας που ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας του Σάκη Τσιόλη με τον Ολυμπιακό Βόλου, πολλοί φίλαθλοι της Λαρίσινης ομάδας είχαν συνδέσει το όνομα του Καρδιτσιώτη τεχνικού με το ενδεχόμενο να είναι ο νέος τεχνικός των Βυσσινή. Η ΠΑΕΛ τοποθετήθηκε επίσημα και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα και πως δεν μπαίνει στη διαδικασία αντικατάσταση του προπονητή της ομάδας. Ο πρόεδρος της ΑΕΛ ξεκαθάρισε πως στηρίζει απόλυτα τον Νίκο Κοστένγλου και έβαλε έτσι στόπ στα σενάρια προπονητολογίας. Στα αγωνιστικά τώρα η ομάδα αφήνει πίσω το παιχνίδι στα πηγάδια με την Ξάνθη και κρατά μόνο τον πολύτιμο βαθμό. Πλέον όλοι στο στρατόπεδο των Βυσσινή κοιτούν την επόμενη εντός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο τον Άρη. Σε έναν αγώνα που σίγουρα ο τεχνικός ηγέτης της ΑΕΛ θα έχει περισσότερες επιλογές, καθώς Κουζέν, Μπλάζε, Κατσιαρός και Τάλ επιστρέφουν και θα μπορούν να υπολογίζονται από τον Έλληνα προπονητή. Οι παίκτες της Λαρίσινης ομάδας προπονήθηκαν το απόγευμα και δηλώνουν αποφασισμένοι πως θα παλέψουν μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο της κυριακάτικης αναμέτρησης προκειμένου να πάρουν το τρίποντο της νίκης. Τέλος, μετά από αίτημα του Άρη λόγω της αναμέτρησης της Πέμπτης στο Μάντσεστερ με την Σίτι για το Europa League, θα έχουμε αλλαγή της ώρας διεξαγωγής του κυριακάτικου παιχνιδιού. Αντί στις 3 που έχει οριστεί η ώρα έναρξής του, ο αγώνας θα ξεκινήσει αργότερα, πιθανότητα στις 7.30.